Πάμε στον Άρη Κουτσιούκη που είναι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχει ρημουλκηθεί το ιστορικό αντιτορπιλικό βέλος. Και μιλάμε για ένα πλοίο, Άρη, καλησπέρα, σύμβολο του αγώνα κατά της δικτατορίας. Έμεινε ιστορικό το κίνημα των μελών του πληρώματος του αντιτορπιλικού βέλος του 1973, όταν εγκατέλειψαν άσκηση του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό μας πλήγωσαν αυτές οι εικόνες. Ποια είναι τώρα η κατάσταση του πλοίου? Έτσι είναι, Νίκο. Εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται εδώ στις εγκαταστάσεις του λιμένα Θεσσαλονίκης. Το βλέπετε πίσω μου, είναι έξω από τον επιβατικό σταθμό Μακεδονία. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και αν αυτές θα γίνουν σε αυτό το χώρο. Πιθανότατα όχι. Να πω ότι αναμένεται να γίνει περαιτέρω επιθεώρηση τις επόμενες ώρες για να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες για να μπορέσει να ρημουλκηθεί. Όπως είπες και εσύ, Νίκο, έγιναν από το πρωί μεγάλες και δύσκολες προσπάθειες στεγανοποίησης αυτού του ρήγματος που είχε στην πρίμνη του. Θυμίζω ότι αυτό το ιστορικό το τορπιλικό λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια ως πλωτό μουσείο, καθώς είναι σύμβολο του αγώνα κατά της δικτατορίας. Να σας πω ότι από το Σεπτέμβριο του 2019 βρισκόταν στο χώρο της Νέας Παραλίας κοντά στο Μέγαρο του Μουσοκής. Μάλιστα, ο αριθμός των επισκεπτών που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια ξεπερνά τους 250.000. Αρκετές φορές είχαν εκφραστεί αιτήματα από διάφορους φορείς να επιστρέψει στο πάρκο ναυτικής παράδοσης στο Παλαιό Φάλιρο. Όπως έλεγαν μάλιστα οι συγκεκριμένοι φορείς, ο χώρος ο οποίος βρισκόταν στη Νέα Παραλία είναι ακατάλληλος, με το βέλος να βρίσκεται εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα, και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν για δεύτερη φορά σε λιγότερο από 8 μήνες με τα αποτελέσματα που είδαμε τώρα. Καταλαβαίνω ότι απετράπει ο κίνδυνος βύθισης του ιστορικού πλοίου. Απάντηση, γιατί δεν είχαν ληφθεί μέτρα και το άφησαν έρμεο των κυμάτων, υπάρχει? Το πλοίο ανήκει στο πολεμικό ναυτικό. Ήταν δεν εκεί δεμένο ακόμη στη Θεσσαλονίκη. Γιατί το άφησαν? Γιατί δεν έβαλαν δύο ρημουλκά? Γιατί δεν το πήγαν στα βαθιά την ώρα που ξεκίνησαν οι άνεμοι 10-11 από φόρ? Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Δεν υπάρχει ακόμα αυτή η απάντηση. Και μάλιστα, όπως βλέπετε εδώ στο χώρο, βέβαια έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι σε σχέση με χθες, αλλά είναι πολύ πιο προστατευμένος αυτός ο χώρος που βρισκόμαστε τώρα. Ναι, και για χθες όλοι αναρωτιούνται γιατί δεν έγινε αυτή η προσπάθεια ρημούλκησης πριν να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίστηκε μέχρι τώρα. Αλλά επίσημη απάντηση ακόμη δεν υπάρχει. Την αναμένουμε.